Στο Ρίο Ντετζανέιρο, η ελληνική κολύμβηση κατέκτησε ένα μόνο μετάλλιο. Αυτό ήταν χρυσό και ήρθε από τον Δήμο Μιχαλεντζάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα της κατηγορίας S9 των Παραολυμπιακών Αγώνων. Ο Μιχαλεντζάκης κάνει την αντεπίθεσή του τώρα. Περνάει το σορς όπως προσπαθεί και ο Μορλάκης να το κάνει. Μιχαλεντζάκης κοντά στο χρυσό μετάλλιο. Και χρυσό μετάλλιο! Μεραίο κόρα αγώνων για τον Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη. Αυτό ήταν ένα από τα 5 χρυσά μετάλλια και τα 13 ανεξαρτήτως χρώματος που κατέκτησε η ελληνική αποστολή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πριν καν ενηλικιωθεί, αφού ο Μιχαλεντζάκης στέφθηκε παραολυμπιονίκη στα 17 του, εκπλήρωσε ένα μεγάλο του όνειρο. Ωστόσο, όπως λέει στο Euronews, δεν επαναπάβεται στις δάφνες της επιτυχίας του, την οποία όχι απλά δεν περίμενε, αλλά δεν θέλει ακόμα να συνειδητοποιήσει. Δεν θέλω να το συνειδητοποιήσω, διότι θέλω να παραμείνω προσγειωμένος, γιατί αυτή ήταν μόνο η αρχή μου, ήταν η αρχή της καριέρας μου. Μου δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχω στους πρώτους μου Παραολυμπιακούς Αγώνες και να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο. Πού αφιερώνουμε αυτό το μετάλλιο? Φυσικά στην αδερφή μου, γιατί ήταν η πηγή έμπνευσης των Παραολυμπιακών Αγώνων για μένα. Πριν την κούρσα πήρα θάρρος, διότι η αδερφή μου ήταν στις κερκίδες, ήταν στην πρώτη θέση, ήταν στα 10 μέτρα από το βατήρα μου και πιστεύω ότι ένιωσε την κούρσα. Δηλαδή, σαν να κολύμπησε μαζί μου. Και φυσικά ήταν το πρώτο άτομο που γύρισα και κοίταξα όταν τερμάτισα. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, έδειχνα σε κάποια βασικά σημεία της προπόνησης να πηγαίνω αρκετά καλά, να βγάζω καλούς χρόνους, καλές επιδόσεις, οι οποίες μας έκανε να πιστεύουμε σε ένα μετάλλιο, φυσικά όχι το χρυσό. Το χρυσό ήρθε έπειτα από καλή στρατηγική πάνω απ' όλα και δύναμη ψυχής. Είχα το πλεονέκτημα στο πρώτο 50, επειδή παίρνω αναπνοή από την αριστερή μου μεριά. Είχα την ευκαιρία να τους βλέπω στο πρώτο 50. Στο δεύτερο 50 δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, αλλά γύρισα και κοίταξα δύο φορές να δω που βρίσκονται οι αντιπάλοι μου για να δω πώς θα εκμεταλλευτώ τις δικές μου δυνάμεις. Έκανα όσο πιο πολύ οικονομία μπορούσα μέχρι τα τελευταία 80 μέτρα και από εκεί και πέρα ήρθε το αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενα. Ήρθε και το παραολυμπιακό ρεκόρ το οποίο πέτυχα. Στα τελευταία μέτρα άντεξα, έσφιξα τα δόντια μου και έπρεπε, μου δόθηκε δηλαδή ευκαιρία να κερδίσω και φυσικά δεν την άφησα ανεκμετάλλευτη. Πιστεύω ότι στην Αλεξανδρούπολη και στις σφαίρες που μένω ότι χάρηκαν όλοι. Οι Φέρες, όπου γεννήθηκε και μεγάλος ο Δήμος Μιχαλεντζάκης, βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο τον Εύρο, ο 17χρονος πρωταθλητής είναι πλέον κάτι σαν εθνικός ήρωας, όπως φάνηκε και από την μεγαλειώδη υποδοχή που του επιφυλάχτηκε. Και φυσικά ο επόμενος μου μεγάλος στόχος είναι το Τόκιο. Σίγουρα πιστεύω θα είμαι σε καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση στο Τόκιο, διότι θα μεγαλώσω και σωματικά και πνευματικά. Θα είμαι πιο έμπειρος, θα έχω κάνει περισσότερους αγώνες, θα έχω δει τους αντιπάλους μου και θα έχω δουλέψει σκληρότερα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα συμμετέχω σε άλλα αγωνίσματα 200 μεικτή ατομική και 50 ελεύθερο. Πιστεύω να έχω ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να μπω για αρχή στις οχτάδες τους. Αν δεν είχα, πιστεύω, τους αγώνες με τους αρτιμελείς ή ολυμπιακούς αθλητές, να το πω έτσι καλύτερα, πιστεύω ότι δεν θα ήμουν σε τέτοιο επίπεδο, διότι μου δίνεται ευκαιρία να αγωνίζομαι σχεδόν κάθε μήνα. Πιστεύω ότι οι Ολυμπιακοί με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι το ίδιο, διότι και οι Παραολυμπιακοί αθλητές και οι Ολυμπιακοί δίνουν σώμα και ψυχή για να κατακτήσουν μια καλύτερη επίδοση από τη δικιά τους, για να βελτιώσουν τον χρόνο τους, την επίδοσή τους, αναλόγως στο άθλημα. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός είναι το ίδιο πράγμα και ότι οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αθλητές κάνουν την ίδια προπόνηση. Senhoras e senhores, o hino da Grécia.